Πάμε αλόνισο, ποιον θα συναντήσουμε, Εύη? Λοιπόν, θα συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γάλλου. Είναι η πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Αλονίσου. Ναι. Και θα μιλήσουμε για το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, το οποίο κάποιος μπορεί να επισκεφτεί στην Αλόνισο. Την καλησπέρα μας, κυρία Γάλλου. Καλή σας πέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μέσα στην κατάσταση του χιονιά είμαι αυτή που θα σας δώσω ένα πιο καλοκαιρινό μήνυμα. Και μέσα από την εκπομπή σας μου δίνετε και την ευκαιρία να σας μιλήσω για το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, το αρχαιότερο ναυάγιο στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται στο νότιο-δυτικό μέρος της νήσου Περιστέρα. Ναι. Ξεκίνησε βασικά να λειτουργεί από το 2020 σε πιλωτικό επίπεδο. Πέρυσι ήταν η κανονική του λειτουργία από όλη την καλοκαιρινή σεζόν. Το επισκέφθηκε πάρα πολλοί κόσμος, λάτρης της κατάδυσης και όχι μόνο, γιατί το νησί μας δεν ξεκινάει μάλλον να φημίζεται μόνο για την κατάδυση. Φημίζεται και για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, που είναι και το μεγαλύτερο της Μεσογείου, για τη Φώκια Μονάχους Μονάχους, για τη γαστρονομία, για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ακριβώς αυτές οι περίφημες, σας διακόπτω τώρα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ναι. Θεματικός τουρισμός, χρειάζεται και έξυπνες κινήσεις, χρειάζεται και πρωτοβουλίες, χρειάζεται μία εγρήγορση. Το έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά αυτό. Το νόημα το έχετε πιάσει και μπράβο σας. Σίγουρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σίγουρα όμως αυτό δεν είναι πρωτοβουλία μόνο της Δημοτικής Αρχής. Βέβαια. Είναι και πρωτοβουλία και βοήθεια που αξίζει να το σημειώσουμε εδώ. Είναι βοήθεια όλων των κατοίκων και όλων των επαγγελματιών του νησιού. Κυρία. Γιατί δυστυχώς όλοι μαζί συμβάλλουμε σε αυτό. Κυρία Γάλλου, περνώντας έτσι και στο πιο πρακτικό κομμάτι, κάποιος ο οποίος θέλει να επισκεφθεί το πρώτο υποβρύχιο μουσείο στην Ελλάδα, έχει τη δυνατότητα να κάνει και κατάδυση, αλλά σε περίπτωση που δεν θέλει να βουτήξει, να έχει μια εμπειρία η οποία θα προσομοιάζει σε μια κατάδυση. Ναι. Θα σας δώσω δύο πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Αρχικά θα ήθελα να σας πω ότι το ναυάγιο εκτείνεται από τα 18 μέχρι τα 25-30 μέτρα περίπου. Είναι, όπως σας είπα, το αρχαιότερο ναυάγιο. Είναι από τα μεγαλύτερα φορτηγά πλοία. Στα μπάρια το αριθμούσαν 3 με 4.000 αμφορείς και χρονολογείται από τα 425 π.Χ. Λοιπόν, κάποιος ο οποίος θέλει να το επισκεφτεί καταδυόμενος θα μπει στη διαδικασία, δυστυχώς για εκείνον, δυστυχώς, με την καλή έννοια το λέω το δυστυχώς, να έχει το δεύτερο αστέρι της κατάδυσης με συνεργασία των καταδυτικών γραφείων που υπάρχουν στην Αλόνισο, να επισκεφθεί το ναυάγιο και να κάνει τη βουτιά του. Αν κάποιος όμως δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ή να έχει πάρει το πτυχίο τέλος πάντων για να καταδυθεί, μπορεί να επισκεφτεί το κέντρο ενημέρωσης που βρίσκεται στην παλιά χώρα Αλονίσου και μέσα από αυτό του δίνεται και η ευκαιρία να περιηγηθεί στα παραδοσιακά πλακόστρωτα σοκάκια της παλιάς χώρας, να φτάσει στο κέντρο ενημέρωσης και να κάνει την εικονική κατάδυση που λέμε. Είναι ακριβώς σαν να κάνει εκείνη τη στιγμή, σαν να καταδύεται στο ναυάγιο εκείνη τη στιγμή, με την προϋπόθεση ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή υπάρχουν διάφορα post που του δίνουν και πληροφορίες, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ναυάγιο και με το σκάφος. Και υποθέτω το καλοκαίρι είναι πόλος έλξης το συγκεκριμένο σημείο. Πάνω κάτω έχετε κάποια στατιστικά, πόσοι μέχρι και σήμερα έχουν έτσι γευτεί εντός αγωγικών τις ομορφιές του βυθού. Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς ποσοστό δεν μπορώ να σας πω. Σίγουρα όμως με την κατάσταση της πανδημίας που ζει η χώρα μας και όχι μόνο η χώρα μας αλλά και όλος ο κόσμος τα τελευταία 2 χρόνια, θα σας πω χαρακτηριστικά ότι και με τα lockdown και με όλη αυτή τη συνθήκη την οποία βιώνουμε, η Αλόνισος για το 2019 έκλεισε τουριστικά σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, κατ' επέκταση και το ναυάγιο. Το 2020 επίσης και το 2021 κλείσαμε σχεδόν στα ποσοστά του 2019 που θεωρητικά για όλη την Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ευελπιστούμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι φέτος
τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι θα ελευθερωθεί όλη αυτή η κατάσταση με τις μάσκες και με, όλη αυτή την, με όλες αυτές τις απογορεύσεις που όλος ο κόσμος βιώνει. Και θα έχουμε μια ακόμα καλύτερη χρονιά με την προϋπόθεση Μάλιστα. ότι και η σεζόν μας θα ανοίξει πιο νωρίς. Αυτό θα ρωτήσω την κυρία Γάλλου, πότε ανοίγει η σεζόν για το μουσείο μαζί με την τουριστική σεζόν σε όλη τη χώρα? Υπάρχουν έτσι καθορισμένοι μήνες που μπορεί κάποιος να καταδυθεί? Κοιτάξτε να δείτε, η κατάδυση θα ήθελα να σας πω ότι μπορεί, μπορεί κάποιος να καταδυθεί 10 μήνες το χρόνο. Εννοείται με τον κατάλληλο εξοπλισμό και με την ανάλογη φόρμα, έτσι, γιατί τους χειμερινούς μήνες δεν μπορείτε να καταδυθείτε τόσο εύκολα από άποψη θερμοκρασίας. Βέβαια το ναυάγιο ανοίγει τις πύλες του συνήθως το Μάιο, εκτός απρόπτου φυσικά και με το θέμα της πανδημίας και με τα lockdown που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές, από αρχές Μαΐου και κλείνει το πρώτο περίπου δεκαήμερο του Οκτώβρη. Μάλιστα. Λοιπόν, με το καλό να τα ξαναπούμε. Κυρία Γάλλου, να σας είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι μας που μεταφέρατε αυτή την αισιοδοξία. Σας μετέφερα αυτή την καλοκαιρινή δροσιά και την καλοκαιρινή δροσιά ακριβώς. Λοιπόν. Θα ήθελα να ξέρετε ότι από εμάς έχετε μια ανοιχτή πρόσκληση στο να επισκεφτείτε το νησί μας και μακάρι. Και με εύχομαι χαρά. Να είμαι εγώ αυτή η οποία θα σας ξεναγήσει σε όλες τις ομορφιές που έχουμε. Με χαρά την αποδεχόμαστε. Με το καλό να τα πούμε για από κοντά λοιπόν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κυρία Γάλλου. Να είστε καλά. Θα υγεία είμαστε σε επικοινωνία. Σε όλο τον κόσμο εύχομαι. Βέβαια, λοιπόν.